Η επιστροφή μαθητών γυμνασίων και λυκείων στα σχολεία τους είναι σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις προτεραιότητα. Τα παιδιά βρίσκονται εδώ και αρκετά, μεγάλο χρονικό διάστημα, σε τηλεκπαίδευση και η ηγεσία του Υπουργείου αναμένει από τους επιστήμονες να δώσουν το πράσινο φως για την επιστροφή τους στα σχολεία. Τα σενάρια πολλά, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν αρχές Φεβρουαρίου την επιστροφή μαθητών γυμνασίων και λυκείων. Οι επιστήμονες επιτροπής έχουν ζητήσει να δοθεί ένα περιθώριο 15 ημερών πριν υπάρξει και επιπλέον αύξηση της κινητικότητας στους δρόμους. Για την επιστροφή στη διαζώση εκπαίδευση ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος ΕΛΜΕ Ιωαννίνων Μάρκος Μεγύρη που επανέλαβε την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων. Έχετε εσείς γίνει και κοινωνοί και εμείς και οι μαθητές ότι συνέχεια ανοίγουν τα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια και ακόμα εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Και δεν βλέπουμε, διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό και γι' αυτό ήρθαμε και σε αυτή τη διαμαρτυρία έξω από το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια. Να διαμαρτυρηθούμε ότι δεν ανοίγουν τα σχολεία με τους τρόπους που έχουμε προτείνει και οι ειδικοί και σαν ΟΛΜΕ και σαν ΕΛΜΕ. Δεν βλέπουμε να παίρνετε κανένα μέτρο ώστε να κόβονται τα τμήματα σε 15, να γίνονται, ζητάμε να γίνονται τεστ COVID στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ζητάμε να προαχθούν οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών που ακούμε ότι θα γίνουν και δεν το βλέπουμε. Και ζητάμε επίσης να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων για φέτος, γιατί ξέρετε κι εσείς πάρα πολλά προβλήματα που έχουν οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί με το WebEx, με την τηλεκπαίδευση. Και πιστεύουμε ότι εάν δεν παρθούν αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να έχουμε σωστό άνοιγμα σχολείων. Έστω και τώρα, όπως ακούγεται για 1η Φλεβάρη και θα δούμε κτλ. Ζητάμε να παρθούν τα μέτρα τώρα, να αξιοποιηθούν και άλλες αίθουσες που υπάρχουν. Εάν ρωτήσουν τα λύκεια, υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να κόψουν τα τμήματα όπως έγινε και το Μάιο. Εάν δεν γίνουν αυτά, να παρθεί προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις κι άλλο προσωπικού βοηθητικού, αναπληρωτών, εκπαιδευτικών, δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με ασφαλή τρόπο.